Συγκλονίζει το Παγκύπριο το είδε χθες τριπλό έγκλημα που διαπράχθηκε στην καρδιά της Λεμεσού με θύματα τα αδέρφια Παράσχο 19 ετών και Κωνσταντίνο Ντορζή 21 ετών και τον φίλο τους Εμίλιο Μιλτιάδου 24 ετών. Φερόμενος ως δράστης ο Χρήστος Τομάλος Λόκατσης 31 ετών με τον οποίο τα θύματα σύμφωνα με την αστυνομία ήρθαν σε αντιπαράθεση για τα μάτια μιας γυναίκας από τη Λάρνακα. Όλα άρχισαν στις 7:20 χθες το απόγευμα όταν τα αδέλφια Ντορζή και ο φίλος τους Μιλτιάδου μετέβησαν στην πλατεία Ηρών σε εστιατόριο που διατηρεί ο πατέρας του καταζητούμενου ως δράστη. Οι τρεις μετέβησαν εκεί για να λογαριαστούν με τον Λόκατσι που τους απειλούσε διότι ο καταζητούμενος υποψιαζόταν ότι ένα από τα θύματά του διατηρούσε κρυφό δεσμό με την κοπέλα που διατηρεί και ο ίδιος δεσμό. Οι κουβέντες και απειλές εκατέρωθεν εξόργησαν ακόμη περισσότερο τον Λόκατσι, ο οποίος κατευθύνθηκε στην κουζίνα του εστιατορίου και άρπαξε κουζινομάχαιρο. Στην εικόνα αυτή τα θύματα τρόμαξαν και το έβαλαν στα πόδια. Ο Λόκατσις όμως τους ακολούθησε όπως και ο πατέρας του. Οι πέντε, όπως φαίνεται και στο γραφικό που ετοιμάσαμε, αφού διέσχισαν τις οδούς Γεωργίου Μαλκίδη, Λουί Παστέλ, Υπήρου, Κυριακού Μάτση και Ανεξαρτησίας, κατέληξαν στην Αριστοτέλους. Η καταδίωξη έγινε μπροστά στα έντρωμα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων που είτε βρίσκοντας τις οδού για ψώνια είτε ξεκουράζοντας τις καφιτέρειες της περιοχής. Στην Αριστοτέλους ο Παράσχος άρπαξε μια μεταλλική καρέκλα που βρήκε και την έριξε στο Λόκατζι για να τον αποτρέψει από το να τους ακολουθεί. Τότε ο Λόκατζις που απέφυγε την καρέκλα κατάφερε μια μαχαιριά στον 19χρονο. Τραυματισμένος ο μικρότερος Ντορζής κατευθύνθηκε προς την οδό Ανδρέα Βλάμη όπου κρύφτηκε πίσω από σταθμευμένο όχημα. Ο δράστης όμως, σύμφωνα με την αστυνομία, τον εντόπισε και του κατάφερε δύο θλαστικά τραύματα στο αριστερό χέρι και δύο στην αριστερή πλευρά του θώρακα, τα οποία απέβησαν μοιραία. Δευτερόλεπτα αργότερα, το δεύτερο θύμα Εμίλιος Μιλτιάδου που έψαχνε τον Παράσχο έπεσε πρόσωπο με τον δράστη. Χωρίς να γυρίσει πλάτη, άρχισε να κάνει βήματα προς τα πίσω, αλλά παραπάτησε και έπεσε. Ο δολοφόνος προτού Εμίλιος αντιδράσει του κατάφερε μαχαιριές στην αριστερή δελτοειδή χώρα και δεξιά πλαγιακή κοιλιακή χώρα που ήταν θανατηφόρες. Το τρίτο θύμα, Κωνσταντίνος Ντορζής, βρισκόταν στο πεζοδρόμιο της οδού Βραγαδίνου, 30 μέτρα μακριά από το σημείο της δολοφονίας του Μιλτιάδου. Κοντοστάθηκε εκεί ψάχνοντας τον αδελφό και τον φίλο του, οπότε ο φερόμενος ως δράστης τον ευνηδίασε. Κατάφερε να του ρίξει τέσσερις μαχαιριές στο πρόσωπο, μία στην αριστερή μασχαλία και αριστερά παρασπονδυλικά κατά την μεσότητα της ράχης. Κάποια τραύματα τα δέχτηκαν από μπροστά. Αυτά τα τραύματα δείχνουν προσπάθεια να αντισταθούν, προσπάθεια πάλι ή οτιδήποτε, ή ακόμη είναι πολύ νωρίς. Ακόμη είναι πολύ νωρίς για να πούμε. Τα τραύματα από πίσω δείχνουν ότι κάποιον ή κάποια από τα θύματα επιχείρησαν να φύγουν και δέχτηκαν τη μαχαιριά ή. Ίσως, αλλά ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει. Μετά τις αποτρόπες δολοφονίες, ο δράστης εξαφανίστηκε. Η αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρίες για τις συνθήκες του τριπλού φωνικού, οι οποίες αναφέρουν ότι στη σκηνή ήταν και ο πατέρας του φερόμενος δράστη, ο οποίος και συνελήφθη. Ο γιος μου ακολούθησε τα τρία θύματα χωρίς να κρατά μαχαίρι. Πήγα πίσω από το γιο μου, αλλά δεν τον είδα να χτυπά οποιονδήποτε και στη συνέχεια επέστρεψα στο εστιατόριό μου. Μετά παρέλευση λίγων λεπτών, επέστρεψε και ο γιος μου στο εστιατόριο χωρίς να κρατά μαχαίρι και εγκατέλειψε το μέρος με αυτοκίνητο προς άγνωστη κατεύθυνση. Σε έρευνα στο εστιατόριο εντοπίστηκε μαχαίρι με κοιλίδες που μοιάζουν με αίμα. Αυτό βρισκόταν στο νεροχύτη της κουζίνας του εστιατορίου και έγινε προσπάθεια να καθαριστεί διότι ήταν βρεγμένο. Στο δικαστήριο που παρουσιάστηκε ο πατέρας του φερόμενου δράστη, ο ανακριτής της υπόθεσης επικαλέστηκε γραπτή κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα που αναφέρει ότι είδε τον δράστη να επιφέρει χτυπήματα σε ένα από τα θύματα και πρόσωπο η περιγραφή του οποίου ανταποκρίνεται σε αυτή του πατέρα του να στέκεται δίπλα του. Μάλιστα, ο μάρτυρας είπε πως κάλεσε τον δράστη να σταματήσει γιατί θα σκότωνε το θύμα και τότε άλλο πρόσωπο που έμοιαζε με την περιγραφή του πατέρα του φερόμενου δράστη του απάντησε κατά λέξη: «Έκλεψε το μαχαζί». Εναντίον του 60χρονου πατέρα εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα 8 ημέρες κράτησης. Ο φερόμενος ως δράστης Χρήστος Θωμά καταζητείται και παρά τις πληροφορίες και έρευνες, κυρίως μετά που δόθηκε στη δημοσιότητα η φωτογραφία του, δεν κατέστη δύνατο να εντοπιστεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης είναι χρήστη σκληρών ναρκωτικών και πριν από μέρες, μέλη της ΙΚΑΝ είχαν διενεργήσει έρευνα στην οικία του. Επίσης, φέρεται να είχε εμπλακεί σε παρόμοιο περιστατικό πριν από μήνες. Αν πράγματι ο συγκεκριμένος άνθρωπος διέπραξε ποινικό αδίκημα πριν από ορισμένους μήνες και κυκλοφορούσε ελεύθερος, πρέπει άμεσα να εξεταστεί συγκεκριμένη υπόθεση και καλό με τον πιο επίσημο τρόπο τον αρχηγό της αστυνομίας αλλά και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να εξετάσουν τη συγκεκριμένη καταγγελία.
Το τριπλό φωνικό προκάλεσε σοκ και πανικό στην κοινή γνώμη. Το σημείο όπου έγινε το τριπλό φωνικό, που επαναλαμβάνω συγκλώνησε όχι μόνο την πόλη μας αλλά και το Παγκύπριο, είναι σε σημείο πολυσύχναστο. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι και το έργο της αστυνομίας δυσκολεύει. Χιλιάδες πολίτες σχολίασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το τριπλό φωνικό. Ανάμεσά τους και ο αδελφός των δύο θυμάτων, που απίφθινε συγκλονιστικό αποχαιρετισμό μέσω Facebook. Ό,τι και να γράψω τώρα θα είναι λίγο. Καλό ταξίδι, αδελφάκια μου. Θα τα πούμε. Από χθες το βράδυ, δεκάδες ένοπλοι αστυνομικοί χτενίζουν σχεδόν όλες τις περιοχές της Λεμεσού, ενώ κάθε πληροφορία που δίνεται αξιολογείται. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, ένοπλοι αστυνομικοί μετέβησαν μετά από τηλεφωνήματα πολιτών σε διάφορα σημεία της πόλης, αλλά μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ο δράστης.